Λοιπόν. Για πάμε εδώ, Άρης Πορτοσάλτε, Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλημέρα, κύριε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Μήνα. Επίσης, καλό μήνα. Μήνα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Χρόνια πολλά και από εδώ. Χρόνια πολλά στην Αργυρούλα και στον Αργύρη και που στον γιορτάζουν Απόστολο. Σήμερα. Και στον Απόστολο. Και στον Απόστολο, σωστά. Και στην Αποστολία. Αργύρη σήμερα. Μάλιστα. Μα λέει ένα φίλο, με συγγνώμη, ότι η κυρία Φάνη Παλή είχε τραυματιστεί από την υπτάμενη ομπέλα από το Μελτέμι, δηλαδή παλιά στη Σκόπελο. Σκόπελο. Στη Σκόπελο. Δεν έπεσα και πολύ κοντά. Ναι. Θα πήγε Παρόδο. Ε, καλά, δεν είναι, δεν είναι και πολύ μακριά. Τι είναι. Θα εκφράσουμε μια πτήση. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια αυτού του 45χρονου συμπολίτη μας, ο οποίος από την αγωνία της πυρκαγιάς και τη διάσωση του σπιτιού του έχασε άνθρωπος. Ναι, βέβαια. Έφυγε από ανακοπή. Στους άλλους που τραυματίστηκαν, καλή ανάρρωση. Και μπροστά στο πρόβλημα. Πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο. Όταν καίγεται το, η περιουσία σου, το σπίτι σου, δεν το συζητούμε. Τώρα, λοιπόν, εκεί ήμασταν στα γνωστά προβλήματα. Αυτά έχουν όλα προειδοποιηθεί. Δεν έγινε εγκαίρως ο καθαρισμός των δρόμων. Δεν λέω των οικοπαίδων, λέω των δρόμων. Τα ξερόκλαδα, όταν λέμε ξερόκλαδα, εννοούμε αυτά που είναι μόνο μέσα στα οικόπεδα, εννοούμε και αυτά που βγήκαν έξω από τα οικόπεδα. Μαζεύτηκαν εκεί. Οι φωτογραφίες έρχονται σολιδών ακόμη, δυστυχώς. Έχουμε όμως μια εξέλιξη εδώ στις πυρκαγιές. Εγώ δεν μπορώ να πω πώς μπήκαν αυτές τις πυρκαγιές. Πάντως το ότι άναβαν. Τώρα, το ότι, πρώτα απ' όλα, ξεκινήσουμε με το βασικό. Έως τώρα έχουμε έγκαιρη αντιμετώπιση. Και πολύ καλή αντιμετώπιση. Έτσι. Δηλαδή, και η φωτιά στο Κατσιμίδι το Σάββατο που τη σβήσαμε. Εγώ ήμουν απέναντι στην Ερέτρια και λέω: αμάν, Παναγία μου, αλλά μόλις είδα ότι ασπρίζει ο καπνός, λέω: κοίτα να δεις, μπράβο τους. Και μέχρι το πριν σουρουπώσει καν, είχε καθαρίσει όλη η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, άμεση αντίδραση. Από ό,τι βλέπω, ότι πέφτουν και πολλά αεροπλάνα τώρα πάνω. Δηλαδή δεν ξέρω πώς τα έχουν σκορπίσει. Τα ντρόνς έχουν κάνει όλη τη δουλειά μου. Τα ντρόνς έχουν δουλέψει. Το ντρόνς στο Κατσιμίδι δούλεψε πολύ. Τώρα στο Κατσιμίδι όμως. Α, το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Οι περιπολίες πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, εδώ θα ξαναπώ, θα εκνευρίσω τα ορισμένους του στρατεύματος. Ξέρω, υπάρχουν κάποιοι αξιωματικοί που δεν τους αρέσει όταν το λέω, αλλά ο στρατός σε κάποια σημεία, δηλαδή μέσα στον δρυμό της Πάρνηθας, πίσω από το Τατόι, πρέπει να περιπολεί. Τι να κάνουμε τώρα, λυπάμαι που το λέω, δεν ξέρω αν προσθέτω κόπο, κούραση, ξεβόλεμα, αλλά δεν πρέπει. Βέβαια. Πέραν από τα ντρόν. Όλοι στην άλλη πρέπει να είναι. Όλοι πρέπει να είναι. Εκεί πρέπει να έχουμε και μια. Εδώ απαγορεύεται το πάρκο. Όταν φυσάει. Κλείνουν δεν πάμε όλα. Στον εθνικό δρυμό. Κλείνουν δεν όλα. Πάμε. Τέλεια. Δεν πα. Γιατί τι θα πάρει δηλαδή, αν δεν πάμε στο Κατσιμίδι ένα απόγευμα Σαββάτου. Μέσα στον Ιούλιο, μέσα στον τέλος Ιουνίου. Ένα. Άρα και χθες και εκεί σταματά. Αλλά είχαμε πολλές πυρκαγιές. Δεν ξέρω. Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν έχουμε στοιχεία. Πάντως, Άρη, επειδή το λες. Έχουμε ένα στοιχείο. Έχουμε έναν εμπριστή. Τον άλλο μου τον πιάσανε. Και τον άφησαν. Και τον ξανάφησαν. Αυτός λοιπόν τώρα εδώ μετά λέμε πώς βγήκε η Λεπέν στη Γαλλία. Ναι, βέβαια. Θέλει άλλα πράγματα. Δηλαδή εδώ ο δικαστής. Θέλει άλλα πώς πράγματα. Σκέφτεται εδώ, ρε, να καταλάβουμε πώς σκέφτεται. Έχει έναν που συλλαμβάνεται για εμπρισμό. Συνελήφθη για εμπρισμό. Του βάζει μία ποινή και τον αφήνει ελεύθερο. Δηλαδή, τι σκέφτεσαι ότι θα κάνει αυτός ακριβώς. Τι θα κάνει μετά, αφού τον αφήνει ελεύθερο. Ο κύριος Φλωρίδης πρέπει να έρθει συμπληρωματικός νόμος ότι σε αυτή την περίπτωση μπουζού. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Τι άλλο δηλαδή. Τι άλλο πρέπει να το κάνει. Μπουζού, καταδίκη, έκτιση ποινή και μετά αεροπλανάκι. Δεν έψινε και του ξέφυγε. Αεροπλανάκι και από εκεί που ήρθε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αεροπλανάκι και από εκεί που ήρθε. Όταν εκτίσει την ποινή. Αλλά σε αυτή τη χώρα. Είμαστε μονίμως στην αντιμετώπιση και όχι στην πρόληψη. Στην καταστολή και όχι στην πρόληψη. Να γίνουν πιο σκληροί οι νόμοι. Δεν διαφωνώ. Για κάποιες περιπτώσεις, για κάποια εγκλήματα, για κάποιες υποθέσεις. Και να γίνουν ιδιαίτερο σκληροί, γιατί είναι και αποτρεπτικό πολλές φορές. Αλλά πρέπει όμως να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη. Θα συμφωνήσω με την κατακλείδα του Άρη που είπε ότι έτσι βγαίνει η Λεπέν, έτσι έχουμε τους λαϊκισμούς, έτσι έχουμε τα ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Αυτό λέω, όταν δεν κάνεις τίποτα. Πέρα από τον νόμο λοιπόν και την καταστολή, πρέπει να δούμε επιτέλους και την πρόληψη σε όλα τα επίπεδα. Για παράδειγμα, είπε πριν ξεκίνησε ο Άρης και είπε τα συλληπιτήριά μας στους ανθρώπους κτλ. Εγώ θα πω και τη συμπαράστασή μας στο 15χρονο παιδί. Που εδάρει από τον πατέρα του και το θείο του, όπως είπε εσύ, Άκη, επειδή ήθελε να έχει ένα διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Τι λέτε?
πατριαρχίες ακόμα. Τι λέτε, θα δείρω το παιδί μου επειδή έχει άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό? Πρέπει να φύγει το παιδί από την οικογένεια αυτή. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Πρέπει το παιδί να δεν είναι αυτό το ζήτημα, είναι η αντίληψη που υπάρχει από κάτω. Είναι η αντίληψη, Άκη μου, που υπάρχει από κάτω. Αυτό, Βαγγέλη, δεν ξεριζώνεται. Με μια απόφαση. Όχι, ούτε με νόμους. Όχι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Όχι, ρε παιδί μου, αυτοί οι κακοποιητές θα υπάρχουν πάντα. Συμφωνώ. Όταν 600 άτομα που συλλαμβάνονται κάθε μέρα γιατί δένουν τις γυναίκες τους. Ούτε αυτό αντιμετωπίζεται. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι νοοτροπία βαθιά ριζωμένη. Αυτό λέω. Ότι η καταστολή. Όποιος δεν συμφωνεί με τον νόμο είναι φασίστας ακραίος ή ακροδεξιός. Το λέω για να καταλάβει ένα μέτρο. Όχι, βέβαια. Και επίσης, μια και μπαίνουμε και στο μήνα το σημερινό, τον Ιούλιο, καλοκαιρινό μήνα. Νομίζω ότι οι φωτιές έχουν μπει ήδη στα κόμματα ένθεν καγίδα. Εδώ δεν βλέπεις τη γραμμάτα. Εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Εδώ τζάμπα τη φορές αυτή σήμερα. Να. Αυτή εδώ. Την κρίζα. Πράσινη. Σαν γκρι φαίνεται στο στόχο. Είναι σαν γκρι αέρα, κοίτα πώς φαίνεται. Δεν είναι Πασόκ Λαμέ. Πασόκ είναι αυτό. Λαμέ. 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 Πασόκ Λαμέ. Γιατί κύριε Γλαβίδα μου. Να υποδεχτούμε τον κύριο Σαββίνα. Θα μπορούσε. Το Πασόκ Λαμέ δεν το έχω ξανακούσει. Το Πασόκ Λαμέ είναι για το βράδυ με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Αυτό είναι δημοκρατία. Το αφιερώνω σε Σαμαρά Καραμαλή. Μπορώ μία παρατήρηση γι' αυτό. Το βράδυ έχουμε την εμφάνιση των δύο πρωθυπουργών. Αυτή την περίοδο έχουμε την εμφάνιση τριών πρωθυπουργών, πρώην πρωθυπουργών. Έτσι, έχουμε και τον Τσίπρα τώρα. Έχουμε και τον Παρέλαση. Έχουμε τα απειλητικά μηνύματα σε ένα φοβικό στάδιο που μετά μέσα στη νύχτα το ξανασκέφτομαι και τα παίρνω πίσω. Κάπως Αλέξη, άλλαξε, ή με στηρίζεις ή σηκώνεσαι και φεύγεις. Ποιος σε ποιον. Έχουμε την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείτε που θα το πω, σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αυτό πώς έγινε, ρε παιδί μου? Όταν κάποτε θυμάστε. Εμένα μου άρεσε η εικόνα. Και εμένα μου άρεσε. Να σου πω την αλήθεια, η εικόνα μου άρεσε, εκεί μου άρεσε πολύ. Όπως και η τοποθέτησή αλλά του. Αλλά μήπως άργησε. Όπως και η τοποθέτησή του μου άρεσε. Όπως και η τοποθέτησή του μου άρεσε πολύ. Και η τοποθέτηση. Και επίσης, όταν κάποτε σε αυτή την εκπομπή με είχε ρωτήσει ο Άρης αν είμαι υπέρ ή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και είχα πει ότι είμαι υπέρ τη ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κάποιοι ορμούνται να με φάνε. Λέω, ρωτάω, μήπως δεν. Ότι πήγε σε ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά νομίζω. Ο κύριος Τσίπρας φόρεσε την Τίδενο, έγινε επίτιμος διδάκτορ νομίζω... και έκανε μια ομιλία στους αποφύτες στην τυπωσία σε αυτό. Αλλά νομίζω... Λες, γύρισε σελίδα. Μπορεί. Άλλαξε. Δεν ξέρω τι έκανε. Εμένα μου άρεσε πάντως. Αυτός ο Τσίπρας μου αρέσει. Νομίζω ότι άλλη ήταν η αναφορά του, άλλο ήταν το μήνυμά του, πέρα από αυτό που βλέπουμε. Και εγώ μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα και ειδικά στην Τουρκία και ειδικά στο Πανεπιστήμιο του Ράχμι Κότς και ειδικά σε όλα αυτά τα οποία ζούμε με τους γείτονες. Είναι ένα βήμα αυτό, αλλά και η ατάκα του ότι όταν θες να δεις το χαρακτήρα του άλλου δύο του δίνεις την εξουσία. Νομίζω ότι οι τίτλοι τέλους, αν δεν μπουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπουν το Σεπτέμβριο. Δύο παρατηρήσεις έχω, α και β, για τους δύο χώρους. Το Πανεπιστήμιο Κότς, του Βεχπί Κότς, γεννήθηκε το 1901, πέθανε το 1996 από τους ιδρυτές Μεγιστάνων. Είναι μια οικογένεια Μεγιστάνων. Είναι οι Ονάσιδες της Τουρκίας. Είναι η Κότς και η Σαμπαντζή. Έχουν και οι δύο πανεπιστήμια. Αυτό το πανεπιστήμιο του Βεχπί Κότς, το οποίο πήγε ο κεροσκόπος Τσίπρας για να βγάλει. Όχι, ο καθένα θα πει τη γνώμη του. Επιτρέψτε μου, εγώ δεν διακόπτω κανέναν, όπως λέτε, δεν χώρομαι. Για μένα είναι. Κεροσκόπος ο κύριος Τσίπρας και θα το αποδείξω γιατί είναι κεροσκόπος. Γιατί αυτό το πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1996. Μάλιστα. 96. Τόσο πίσω. Ναι. Με συγχωρείτε, 93. 93. 96 πέθανε ο ιδρυτής. 30 τόσα χρόνια πριν. Δηλαδή. 31 Μάλιστα. χρόνια πριν, λοιπόν, έχουμε ένα ιδρυτικό πανεπιστήμιο το οποίο έχει χιούμορ και στην τελετή αποφύτησης αυτό το πανεπιστήμιο είναι στα κορυφαία της Τουρκίας. Είναι ένα πανεπιστήμιο κοινωνικής ανέλυξης, όπως αντιλαμβάνεστε. Όποιος μπορεί, στέλνει και το παιδί του, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η πτυχιούχη αλλάζει επίπεδο. Αλλάζει, είναι αυτό που λέμε, το ασανσέρ που λέμε για την κοινωνική άνοδο. Αλλά ιδρύθηκε πριν από 31 χρόνια. Ο αμοραλιστής κεροσκόπος Τσίπρας πάει και μιλάει σε ένα πανεπιστήμιο. Έχουν χιούμορ οι Τούρκοι, είναι πράγματι. Γιατί στο προηγούμενο στη Σμύρνη δεν είχε φορέσει Τίβενο, είχε πάει με το σακακό που κάμισο. Τώρα λοιπόν φόρεσε την Τίβενο, ίσως η Τίβενος και το επίτιμος διδάκτορ της Τίβενου του ανοίγει μια άλλη ενδεχομένως όλη αυτή η φωτογραφία, ας πούμε, μπορεί να θέλει να κάνει τη μεταπίδηση, γιατί εδώ έχουμε πάλι μια ιδεολογική κυβίστηση. Ποια είναι? Κολοτούμπα δηλαδή, ιδεολογική. Έως προχθές μας έλεγε ότι είναι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Επί όταν κυβέρνησε, συνειδητά είπε, είμαι υπέρ. Μα αλλάζουν αυτά. Όχι, όχι, όχι. Αλλάζουν αυτά. Δεν είναι απλώ. Προσπαθεί να αλλάξει. Κάπου, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να έρθει στον κόσμο του καπιταλισμού. Κακό είναι αυτό. Ότι δεν είπα καθόλου ότι είναι κακό. Λέω απλώ ότι έω προχθέ εδώ δήλωνε στην Ελλάδα, ψήφισε νόμο. Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον Πιερακάκη υπουργό ψήφισαν προχθές νόμο. Εγώ δεν σηκώθηκα. Δεν είδα κάποιον Τσίπρα να σηκώθηκε αυτό. Είναι εδώ. Κατάλαβε ότι ήταν λάθος αυτό. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Εγώ απλώς έχω μπροστά μου. Μη μου το. Ελάτε για να πάμε στο Πασόκ, παιδιά. Εγώ απλώς λέω ότι εγώ δεν είδα κανέναν Τσίπρα μέσα στον Φεβρουάριο να σηκώνεται και να λέει διαφοροποιούμε από το κόμμα μου και λέω ναι στην ίδρυση του μη κρατικού, του ιδιωτικού πεπιστού. Δεν τον είδα. Δεν έγινε αυτό. Άρα λοιπόν η μεταμόρφωση, γι' αυτό σας λέω ότι είναι κολοτούμπα ιδεολογική. Γι' αυτό το τεκμηριώνω λοιπόν. Δεύτερη παρατήρηση. Για την σημερινή εκδήλωση. Τα καταλαβαίνω όλα. Πρώην αρχηγοί θέλουν να μιλήσουν, να πούν τα πάντα, να κάνουν την κριτική τους κτλ. Εννοείται ελεύθερα και. Προφανώς σε ένα αστικό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Αλλά έχω μια μικρή απορία. Πώς ο κύριος Σαμαράς, στον κύριο Σαμαρά απευθύνομαι, θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον ενός εκδοτικού οργανισμού, ο οποίος στον καιρό της Νοβάρτης ήταν με τον Παπαγγελόπουλο. Αλλάζουν αυτά. Α, και αυτά αλλάζουν. Δεν πειράζει, ας μένουμε μερικοί κολλημένοι. Αλλάζουν τα πράγματα. Ας μένουμε μερικοί κολλημένοι. Ο κύριος Σαμαράς είναι καιροσκόπος. Κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Σαμαράς είναι καιροσκόπος. Λέω. Σε ρωτάω. Λέω λοιπόν. Άκουσα την κριτική σου για τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στο Πασόκ. Ο κύριος Σαμαράς είναι καιροσκόπος. Μπορώ να πω ότι εκμεταλλεύεται μια ωραία κατάσταση. Γιατί δεν το λες ότι είναι καιροσκόπος. Δεν έχω κανένα. Δεν έχω κανένα. Δεν έχω κανένα. Λέω λοιπόν απλώς. Απλώς εγώ έχω το θάρρος να πω στον κύριο Σαμαρά ότι δεν περίμενα πως ο ίδιος θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον το οποίο περιβάλλον εκδοτικό υποστήριζε στην Νοβάρτη στον Παπαγγελόπουλο. Δηλαδή ήταν εναντίον του. Εγώ, Βαγγέλη μου, έχω πάντως το θάρρος να το πω. Πάντως το ότι ο Κοτάξης έχει. Αν είναι καιροσκόπος ή όχι, το ότι είναι καιροσκόπος ο Τσίπρας δεν το ανακαλύπτω τώρα. Άρα, το λέω από τότε που είναι καιροσκόπος. Ο Κοτάξης έκανε μια εκδήλωση με δύο πρωθυπουργούς. Για μένα είναι επιτυχία του Κοτάξη. Το έχει καταφέρει να έχει δύο πρώην πρωθυπουργούς σε μια εκδήλωση του βιβλίου του. Και μάλιστα όχι το βιβλίο που έγραψε σήμερα, που έχει γράψει πριν τρία χρόνια. Είναι επιτυχία του Μανώλη. Είπα εγώ κάτι για τον Μανώλη Κοτάκη. Εγώ πολύ ξεκάθαρο στο τι είπα. Έχουν ανάγκη να μιλήσουν τα παιδιά οι δύο πρώτοι. Πάμε, παιδιά, στο Πασόκ. Υπάρχουν και άλλοι χώροι να μιλήσει. Δεν έχει, δεν υπάρχει. Αυτό λέμε. Είναι κλειστή λόγω πυρκαγιών. Κύριε Γλαβίνα. Βασίλεια, δάση και τα λοιπά είναι κλεισμένο. Καλώ ήρθατε. Τα φώτα στρέφονται και στη Νέα Δημοκρατία, αν καταλαβαίνω καλά. Όχι, αύριο, να ακούσουμε πρώτα τι θα πούνε οι δύο. Νομίζω έχουμε προειδοποιητικέ βολέ. Οπωσδήποτε έχουμε. Τώρα στο Πασόκ όμως το λύκο τον είδαμε και τα ίχνη τα είδαμε. Κανονικότατα πια προχωράτε. Έχουμε μια κούρσα για τρεις για την ώρα. Δεν ξέρουμε αν θα. Ελεύθερα, θεμητές, φιλοδοξίες όλων. Μέχρι πότε μπορούν να εκδηλώσουν υποψηφιότητα, αν θέλουν κάποιοι. Την διαδικασία την λαμβάνει η αρμόδια επιτροπή, η ΕΔΚΑΠ από εδώ και στο εξής, η οποία έχει τις απαραίτητες, θα ελέγξει τις απαραίτητες προϋποθέσεις όσων ή όποιον θέλουν να είναι υποψήφιοι σε εκλογές της 6ης Οκτωβρίου. Μέχρι πότε είναι. Ενώ αυτά ξεκινάνε από σήμερα, οπότε θα υπάρχει ένα διάστημα, δεν γνωρίζω τις ακριβές. Μπορεί να έχουμε και άλλους υποψηφίους. Τι βλέπετε εσείς? Δεν μπορώ να το υποδικάσω. Σίγουρα από ότι έχουμε τρεις δεδομένους. Το σύστημα κάτι εκεί στο Πασόκ. Δεν άκουσα. Την ώρα που σφάζεστε, διδάσκεται την επίφαση των πραγμάτων. Εχθές δηλαδή, σε μια κεντρική επιτροπή που έγινε για να αμφισβητηθεί η ηγεσία του Ανδρουλάκη και να εκδηλωθούν επίσημα υποψηφιότητες κόντρα του Ανδρουλάκη, όλοι αναφέρονταν στην ενότητα του Πασόκ. Στην ενότητα του Πασόκ. Κύριε το προηγούμενο διάστημα, ο ένας είχε πει: εδώ δεν μπορούσαμε να κερδίσει τον Κασελάκη, να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Να φύγει ο Ανδρουλάκη, δεν μας έδωσε καμία προοπτική. Το τι έχει υποθεί στο μεσοδιάστημα, μέχρι να συνεδριάσει χθες η Κεντρική Επιτροπή, είναι. Το μάλε βράσε. Εχθές όμως η ενότητα είχε που, τον πόσο χωρίς υπερβολή. Μόνο που, θέλω να προσθέσω μια παρατήρηση. Το Πασόκ τολμά και αμφισβητεί την ίδια την ηγεσία. Και προχωράει σε ανοιχτές διαδικασίες εκλογής. Ή επανεκλογής του κυρίου Ανδρουλάκη ή εκλογής άλλου υποψήφιου πρόεδρου. Πρέπει να γίνει και αλλού αυτό. Λέω, το Πασόκ κάνει αυτό και το κάνει ανοιχτά. Αποτύχαμε σε αμφισβητό. Άρα δεν κάνεις εσύ για το αποτέλεσμα που είχαμε. Εσύ φέρεις την ευθύνη. Αποσιοποιητικά. Ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ προχθές βγήκε ο αρχηγός Ζευάκη. Πάλι αρχηγό θέλετε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλουν οι άλλοι, τέλος πάντων. Πήγα σε διορθώσω κι εγώ, σαν τον Άρη τώρα, γιατί ο Άρης εκρήγνεται και έχει δίκιο. Ήταν μια δεκαώρη διαδικασία, ακούστηκαν όλες τις απόψεις, μίλησαν όλα και κορυφαία στελέχη και, ας το πούμε έτσι, απλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Επί 10 ώρες συζητήσαμε, ακούστηκαν όλες τις φωνές με δημοκρατικό διάλογο, με αλληλεγγύη, με σεβασμό. Η ενότητα του ΠΑΣΟΚ είναι εξασφαλισμένη. Μπορεί να ακούγονται. Ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη. Επειδή το λέτε αυτό, κύριε Γλαβίνα, να ρωτήσω κάτι. Την εκφράζουμε με σεβασμό. Αν βγει ένας άλλος αρχηγός εκτός τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης θα μείνει. Αυτονόητο. Αυτονόητο. Για ποιο λόγο. Αυτονόητο δεν είναι ποτέ αυτονόητο. Δεν ξέρεις καμιά φορά το αυτονόητο. Για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Όποιος θέλει θα θέσει υποψηφιότητα, η βάση της παράταξης θα αποφασίσει και νομίζω θα προχωρήσουμε. Αυτονόητο. Είναι δεδομένο, θα συνεχίσουμε. Νομίζω ότι πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι εκ νέου αναζωογονητική. Μπορεί να γίνει ένας δημοκρατικός διάλογος, ένας πολιτικός διάλογος. Αν αμφισβητηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και η ηγεσία του για να συνειδητοποιήσει ότι κέρυες κρίσιμες αποφάσεις σε βασικά, σε μείζοντα θέματα, ήταν λάθος. Γιατί εγώ εχθές είδα υπό την πίεση της αμφισβήτησης να αναθεωρεί στρατηγικές επιλογές του. Άκη μου, δηλαδή ξαφνικά για το ΠΑΣΟΚ, επειδή αμφισβητείται η ηγεσία, τα μη κρατικά, μη ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι καλά. Όχι, δεν έγινε αυτό. Αλλά... νομίζω καταλάβατε ίσως λάθος. Το ΠΑΣΟΚ τι είπε, ότι ας πούμε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Είπαμε ότι η θέση μας θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη με κάποιο τρόπο. Ναι. Και τι σημαίνει ξεκάθαρη. Θα πρέπει να έχουμε θέση εξ αρχής, για παράδειγμα, ότι προαπαιτείται η συνταγματική αναθεώρηση. Όπως είπε η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Να πηγαίναμε σε μια τέτοια διαδικασία, η οποία ξεκινάει σε λίγους μήνες η αναθεώρηση, να συζητούσαμε ένα πλαίσιο με αρχές και κανόνες, το οποίο θα εξασφάλιζε την ορθή λειτουργία των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Δεν το συζητούσαμε και... σε καμιά δεκαετία χρόνια. Έχει την άποψη του κ. Πορτοσάλτε. Είναι πολύ μικρό συζήτηση οι τρεις δεκαετίες, άλλα 10 χρόνια δεν κάνει κακό. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σύντομο με βάση τη διαδικασία της Βουλής. Πώς θα είναι και πιο να μην, σύντομο. Αν τώρα, πάμε τώρα σε δικαστικές διαμάχες. Η επόμενη Βουλή ψηφίσει, κύριε Πορτοσάλτε, αν πάμε σε δικαστικές διαμάχες στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που θα πάμε, το ξέρετε πολύ καλά ότι θα πάμε. Να μην λειτουργήσουν, κύριε Κραβή, να μην αφήσετε το. Μην λειτουργήσουν. Είναι επικίνδυνα για την κοινωνία και για το μέλλον των ανθρώπων. Αφήστε το. Κάνετε κάτι το οποίο το κάνουν οι αντίπαλοι σας πολλές φορές. Να ισοπεδώνετε τα πάντα. Δεν είπαμε αυτό. Είναι ισοπαίδωση. Σας λέμε ότι ίδρυσαν οι άλλοι δίπλα, οι γείτονες δίπλα, έχουν... το 93. Το Σύνταγμα του 75, κύριε Ποντοσάλτε, το Σύνταγμα του 75 δεν το έκανε το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε. Καλά, καλά. Για άλλους λόγους το είχε κάνει τότε. Έγινε. Το έχουμε συζητήσει, τα έχει πει ο κ. Ποντοσάλτε πολλές φορές. Υπάρχει αυτό. Δεν οφείλουμε να το σεβαστούμε. Δεν οφείλουμε να το αλλάξουμε μέσα μια συντεταγμένη διαδικασία όπου στις χώρες που είναι. Έγιναν προσπάθειες στα προηγούμενα χρόνια. Δεν η ιστορία έχει γίνει. Ό,τι έχει γράψει. Εμείς είμαστε στο τώρα και λέμε ότι. Ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί δεν πήγε στο ραντεβού, κύριε Κραβίνα, υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Το 2006 τον καλεί ο Καραμαλής ως πρωθυπουργός και του λέει με εκπεφρασμένη θέση ο Γιώργος Παπανδρέου νωρίτερα, πρωτού γίνει πρωθυπουργός. Στο ναι. Πρωτού το ναι το πει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία, το έχει πει ο Γιώργος Παπανδρέου. Τον καλεί ο Κώστας Καραμαλής. Ευκαιρία να συντηθεί. Πλάκα, αστεία από στη σημερινή συγκέντρωση. Κύριε Πορτοσάλτε. Γιατί δεν πήγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα και τώρα. Έχουμε μια συνταγματική αναθεώρηση. Μπορεί να ξεκινήσει σε λίγους μήνες. Με άνοιγμα μια δεκαετία. Να πάμε να συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Πράγματι, να γίνει με όρους και κανόνες. Να τακτοποιηθεί ο χώρος τη το βάθμι της εκπαίδευσης που θα είναι... πει ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα εν ώψη της αναμέτρησης για εκλογή νέας ηγεσίας. Ποιο θα είναι το καινούργιο αφήγημα του κύριου Ανδρουλάκη το και απέναντι στους αντιπάλους, στους εκπαιδευτικούς αντιπάλους του. Το αφήγημα είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ περάσαμε πολλές δυσκολίες, ναι, κάναμε τα λάθη μας, τα πληρώσαμε ακριβά, τώρα πια στεκόμαστε στα πόδια μας, πρωταγωνιστές, με την πολιτική μας αυτονομία, αν θέλετε, στη βιτρίνα, να αποφασίσουμε και να λέμε αυτά που εμείς πιστεύουμε και πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια με ακόμα περισσότερη πίστη, με ακόμα περισσότερο ζήλο φυσικά, να αυξήσουμε ακόμα περισσότερα τα ποσοστά μας. Το ΠΑΣΟΚ έχει τις προοπτικές να ηγηθεί του προοδευτικού χώρου. Βλέπουμε τι συμβαίνει και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις. Η χώρα χρειάζεται οπωσδήποτε μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Μετά τις εκλογές μπορεί να μας πείτε κάτι. Να πω κάτι. Και το ΠΑΣΟΚ. Με τον κύριο Πρόεδρο Ανδρουλάκη, εν πάση τόσο αλφαβήτα, κάτι ακούσαμε. Ναι. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Πάντως κάτι είπε ο άνθρωπος αυτός. Εντάξει. Στα πολύ περισσότερα διαφωνούμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό τι λέμε εμείς. Ο Δούκας τι λέει. Θα περιμένουμε. Πέρα από ότι θα κατέβαζε τη θερμοκρασία 5 βαθμούς. Ναι, παιδί μου, σε όλο το. Ως δήμαρχο. Εδώ δεν έχει πει τίποτα ως δήμαρχος Αθηναίων. Ναι. Τίποτα απολύτως.
Αν εξαιρέσω. Αν μου επιτρέπετε. Όταν ξεκινήσει τώρα. Τώρα έχουμε πιάσει 6-7 μήνες είναι περίπου δήμαρχο. 7 μήνες δεν έχει πει. 1η Ιουλίου σήμερα, 1η Εβδόμου. Λοιπόν, κομμούνα εγώ λοιπόν, αν εξαιρέσω το μετρό στα Εξάρχεια και του Στρέφη. Αν δεν εξαιρέσω αυτά, γιατί ένα στενό του στενότατο συνεργάτη του μου είπε προχθέ. Εντάξει, Ρεάρη, τώρα last time αυτά. Ότι αυτά είναι τώρα. Τα αφήσαμε πίσω αυτά. Τώρα και το. Και του Στρέφη και το. Ναι, ωραία. Ρωτώ, τα καινούργια του Δούκα για το Δήμο Αθηναίων, ας το Πασόκ. Θα τα δούμε, ρε παιδί μου, να εξελίσσονται. Για το Δήμο Αθηναίων, λέμε. Εντάξει, για το Δήμο. Πόσε. Να εξελίσσονται. Είπε θα κρατήσει και τα δύο. Την τρίτη πενταετία. Είπε θα τα κρατήσει. Περιμένω, θα εκλεγεί. Περιμένω, τι θα πει. Αν με επιτρέπετε. Αυτό, αν είχαμε 6 μήνες, το 19 που εκλέχθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, στους 6 μήνες έλεγε τι έγινε, άντε ρε παιδιά, θα κάνετε κάτι. Εννοείται. Όχι. Στους 6 μήνες δεν περιμένεις. Εννοείται. Από το Μητσοτάκη από την πρώτη μέρα είπαμε. Στο Μητσοτάκη από την πρώτη μέρα είπαμε ότι έχει αρχίσει. Να πω κάτι. Αν μπορώ, έχουμε μπροστά μα. Εδώ είπαμε εσείς. Από την πρώτη μέρα άρχισε. Ναι, αλλά έχει σημασία να μας πει ο κύριος Γλαμίνας. Παρακαλώ. Πώς το τι να μας πει ο Δούκας, λέει ο Γλαμίνας για τον Δούκα. Πώς βλέπετε το ενδεχόμενο να έχετε έναν αρχηγό. Τι να πει, δεν υπάρχει τίποτα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι και δήμαρχος της Αθήνας. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Γλαμίνα. Θα μου επιτρέψετε. Θα έχετε έναν αρχηγό που θα είναι εκτός Βουλής. Δηλαδή θα έχει τη χαρά ο Μητσοτάκης να είναι μόνος στη Βουλή, να μιλάει μόνος του και να μην έχει ούτε Κασελάκη ούτε Δούκα. Αν είναι ο Δούκας, λέμε τώρα, είναι ο Ανδρουλάκης, ο άνθρωπος είναι μέσα μια χαρά. Εδώ όμως είναι θέμα αυτό. Είναι για εσάς πρόβλημα αυτό με τον κύριο Δούκα. Έχουμε μπροστά μας 100 μέρες. Έχουμε 100 μέρες προεκλογικής μέσα σε αγωγή εκστρατείας οι κάθε υποψήφιοι πολιτικοί αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ να καταθέσουν τη δική τους πλατφόρμα, τις δικές του ιδέες, να γίνει ένας επικοδομητικός διάλογος, ένας πραγματικά μια άλλο συζήτηση η οποία θα δώσει όθηση στο ΠΑΣΟΚ περαιτέρω. Συζήτηση, θα σας απαντήσω. Βάλιστα. Συζήτηση ιδεών, συζήτηση προτάσεων. Είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων ο κ. Δούκας. Δεν μπορώ να απαντήσω του μέρους του. Συγγνώμη, εγώ είμαι εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ρωτήστε, θα καλέσει τον κύριο Δούκα. Είναι στο εσωτερικό debate που θα κάνουμε. Ακόμα και αυτό ο πρόεδρος μίλησε για ανοιχτό εσωτερικό debate χωρίς κανόνες. Τρίπλα του Ανδρουλάκη. Θα γίνει αυτό. Ο πρόεδρος το ζήτησε και το έθεσε ως. Θα γίνει αν δεχτούν όλοι οι άλλοι ή αν δεχτεί μόνο κάποιος. Δεν νομίζω θα πει κάποιος δεν θα κάνουμε ανοιχτό debate. Όχι, αλλά αν δεχτεί μόνο ένας θα γίνει. Αν δηλαδή. Με όλους, νομίζω όλοι θα δεχτούν. Ένα λεπτό. Αν δεν θα μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Ανοιχτά, δημοκρατικά και όχι μόνο debate. Θα πάτε σε debate των δύο. Τώρα μου ζητάτε πράγματα που είναι πολύ πιο μακρινά. Να προδικάσουμε τον Ανδρουλάκη. Φαντάζομαι ναι. Και τον αριστερά, κύριε Γλαμίνα. Δεν θα σας άκουσα, κύριε Πρωτοσάντε. Είναι ο κύριος Ανδρουλάκης υπέρ της δημιουργίας ενός τρίτου κόμματος πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ο πρόεδρος το έχασε. Μίλησε για την πολιτική αυτονομία. Μίλησε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ρευστοποιείται. Είναι αυτονόητο αυτό. Φυσικά θα συζητήσουμε με όμορες υγιείς πολιτικής δυνάμεις. Συζητήσατε τι πτέει για το αποτέλεσμα. Φυσικά. Και έγινε αυτό. Πάντα γίνεται. Και ο πρόεδρος ανέλαβε την ευθύνη ότι, και ενδεχομένως. Ότι φταίω εγώ ως Νίκος Ανδρουλάκης για το αποτέλεσμα. Ευθύνη με την αναλογία, αρχηγός. Όλοι. Δεν μπορεί να φταίει μόνο ένας σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά και ο πρόεδρος ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης του για κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει καλύτερα. Επίσης, όμως, κύριε Παπαδημητρίου. Δηλαδή, αν έχουμε αλλαγές ηγεσιών. Κύριε Παπαδημητρίου, πέρα από το debate θα γίνει και μια ανοιχτή συζήτηση, μια ανοιχτή κεντρική επιτροπή, στην οποία επίσης ο κάθε υποψήφιος ή η κάθε υποψήφια αρχηγός θα έρθει και θα καταθέσει την πλατφόρμα του, τις ιδέες του. Αυτή τη 15 Σεπτεμβρίου λέτε τώρα. Λίγο πιο μετά, γιατί είναι κοντά στην ιδέα, φαντάζομαι. Κάπου εκεί, σε αυτό το διάστημα. 100 μέρες δημιουργικού διαλόγου, κατάθεση προτάσεων, νομίζω μπορεί να είναι μια τελεία. Κλείνουμε εδώ. Και το αριστερά είναι κλειστό θέμα, έκλεισε το θέμα. Επειδή κάποιοι βασανίζονται, κάποιοι άνθρωποι. Οι καθηγητές μαζεύουν υπογραφές. Κύριε Ποντοσάλτε, ακόμα και σε αυτό το θέμα, ο καθένα, ακόμα και σε αυτό το θέμα, ο κάθε και ο κάθε μία θα καταθέσει την καλημέρα σα. Θεωρώ ότι θα βρούμε την κλειστή θέση και τον Πασόκ θα πάει ακόμα καλύτερα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ με Ανδρέα Δρυμιώτη, με τον κύριο Μαργαρίτη από το ΠΑΣΟΚ για να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας στα πολιτικά.